Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα μια φορά. Εγώ είμαι η Αθηνά, αν δεν με ξέρετε και με βλέπετε πρώτη φορά. Ανοίγω ένα νέο βλογκάκι, είναι απόγευμα, είναι 7 και κάτι και έχω φτιάξει τον απογευματινό μου καφέ και μόλις ξύπνησα μετά από έναν 2 ώρο ύπνο. Το χρειαζόμουν πάρα πολύ γιατί χθες δεν κοιμήθηκα καθόλου. Αυτά, θα απολαύσω τώρα τον καφέ μου, έκανα ένα νες. Τώρα δεν βλέπετε εσείς πάρα πολύ καλά. Ναι, έκανε ένα νες. Και το μεσημεράκι ανέβασα και βιντεάκι του Sin Hall. Πείτε μου εδώ πέρα αν σας άρεσε το βιντεάκι αυτό. Σίγουρα θα κάνω και άλλη παραγγελία από Sin. Γιατί θέλω να πάρω και άλλα πράγματα και από το Hondos. Οπότε ίσως έρθει κάποια στιγμή κάποιο επόμενο βιντεάκι από Sin. Έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα τώρα για το φθινόπωρο και το χειμώνα, έτσι, διάφορα προϊόντα και θέλω να τα αγοράσω. Επίσης, να πω καλή σχολική χρονιά, καλή σταδιοδρομία. Όμως σχολείο και είναι το τελευταίο έτος για να πάρω το πτυχίο της αισθητικής και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα μάθω περισσότερα πράγματα. Έχει περάσει η ώρα και έχω εδώ πέρα και την τελευταία γουλιά με τον καφέ μου. Τάισα και τα μικρά μας κουνελάκια, τάισα τον Ντόμι και ξαπλώνει τώρα. Και γέννησε η Αριάννα γιατί τη ζευγαρώσαμε με τον Ντόμι, με το κουνελάκι της αδερφής μου. Και έκανε 7 κουνελάκια. Τα 2 είναι γκρι. Και τα άλλα 2 είναι λευκά και με ματάκια του Τόμι που έχει αυτή τη μαύρη γραμμή στο μάτι και τα υπόλοιπα είναι σκέτο λευκό νομίζω. Και έχουν τα αυτάκια του Τόμι. Ο Τόμι εντωμεταξύ τώρα έχει τεντώσει τα αυτιά του μέχρι πάνω. Και σήμερα το πρωί που γύρισα σπίτι πήγαμε λίγο στο δωμάτιο της αδερφής μου που έχουμε εκεί πέρα την Αριάννα για να έχει ησυχία, να μην έχει πάρα πολύ φως, για να θυλάσει τα κουνελάκια γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε αν το θυλάζει. Οπότε πήγαμε μέσα να δούμε γιατί κάτι μας μύριζε από προχθές και λέγαμε ότι θα είναι είτε από το χνούδι της ή επειδή κάνει κακάκια τσίσα στο κλουβί, θα είναι από αυτό. Και εν τέλει ψάχναμε το άλλο μαυράκι, το κουνέλι με το τρίχωμα και δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Προσπαθούσαμε να δούμε μήπως είναι μέσα στη φωλιά κάπου κρυμμένο και κοιμάται και εν τέλει παιδιά ήταν, το είχε βάλει κάτω από το χνούδι ώστε να το σκεπάσει και να μην κρυώνει γιατί πάντα τα σκεπάζει για να μην κρυώνουν. Και δεν ξέρω, το πάτησε γιατί χθες που πήγα να τις βάλω τροφή στο μπολ, έβαλε τον μπολ πάνω στα μικρά και πατούσα με τα πόδια της τα μωρά και τη μάλωσα και της έβαλα τον μπολ στη γωνία ώστε να μην τα πονέσει και να μην τα πληγώσει ή να μην πάθουν κάτι κακό. Και δεν ξέρω πώς και τι. Πέθανε το ένα και ήταν τόσο όμορφο και γλυκό και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν περίμενα να συμβεί κάτι τέτοιο και ήμασταν τόσο χαρούμενοι που θα ήταν τα 2 σαν την Αριάννα και τα υπόλοιπα θα έμοιαζαν στον Τόμι. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε γιατί νευριάζει, έχει ανησυχίες, φοβάται. Αλλά από ό,τι βλέπω είναι φουσκωμένη και από ό,τι βλέπουμε είναι φουσκωμένη κυλίτσα από τα μωράκια και άρχισαν να βγάζουν τριχούλα και έχουν μεγαλώσει από ό,τι ήταν πριν 3 μέρες που γέννησε. Αυτά λοιπόν. Τώρα θα γυρίσει και ο Πάνος, ήταν έξω, οπότε τον περιμένω από ώρα σε ώρα να γυρίσει και να βάλω να φάω κάτι, αλλά δεν ξέρω. Από τη μία θέλω να φάω βραδινό, από την άλλη δεν θέλω. Θα δω όμως τι θα φάμε, θα περιμένω λίγο τον Πάνο να έρθει
και βλέπουμε τι θα φάμε, ίσως κάνω και ένα βουλάκι να φάμε. Αυτά, θα σας ανοίξω την κάμερα για να μιλήσουμε λίγο πιο μετά. Έχει πάει 9:25 και τελικά άλλαξα γνώμη με το τι θα φάω. Πιο μικρή έβαζα γάλα σε μία κούπα, βασικά σε ένα μπολ δημητριακών και έβαζα ψωμάκια και μετά έβαζα γάλα και λίγη ζάχαρη και μου έλειψε πάρα πολύ γιατί έκοβα τώρα ψωμί για να φάει ο Πάνος μαζί με το φαγητό του και σαν να μου ήρθε φλασιά και λέω, ο, θυμάμαι κάποια στιγμή ότι το έκανα συνέχεια και γενικά το ψωμί το κάνω σαν μπαλίτσα, το κάνω σαν ζύμη, δεν είναι φρέσκο το ψωμί. Οπότε είχαμε φρέσκο ψωμί και λέω κάτσε να κάνω αυτό εδώ γιατί μου είχε λείψει κιόλας και θα πιω και γάλα. Οπότε είπα να φάω αυτό για βραδινό. Τι κορίτσι μου, Μαριάννα μου. Με το μπανάκι, ακούγεται πάρα πολύ ήχο, αλλά sorry. Θα χρησιμοποιήσω για το σώμα αυτό το αφρόλουτρο από Johnson, το Vita Rice. Και είναι, είναι με ρόδι και είναι στα 750 ml. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, το πήρα από τα Jumbo γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του και είπα να το δοκιμάσω γιατί ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Και για τα μαλλιά θα χρησιμοποιήσω το Ultrex, αυτό εδώ, γιατί το δικό μου τα κάνει πάρα πολύ λιπαρά. Οπότε θα δοκιμάσω το συγκεκριμένο σαμπουάν που είναι για ξηροδερμία, που είναι και με πράσινο τσάι. Επίσης για τα μαλλιά μου θα χρησιμοποιήσω από Elviv, Color Viv, αυτό εδώ, το conditioner. Σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές που είναι και προστασία χρώματος. Κάνει πάρα πολύ απαλά τα μαλλιά. Μόλις γύρισα από δουλειά και φτιάχνω καφέ για μένα και την γιαγιά μου και θα κάνω τώρα και για τον Πάνο.
Γυρίσαμε πριν λίγο, φάγαμε και πρωινό. Πήραμε από το Lidl μια ζαμπονοκασερόπιτα και ένα ροδοπάκι που είχαμε πιο πάρα πολύ καιρό. Και τώρα θα κάτσω να χαλαρώσω, να πιω τον καφέ μου και θα κάτσω να ζωγραφίσω λίγο, που έχω πάρα πολύ καιρό και πολλούς μήνες βασικά να ζωγραφίσω. Οπότε θα κάτσω να χαλαρώσω και να απολαύσω τον καφέ μου. Τις μέρες τρώω συνήθως γιαουρτάκι, μέλι, λίγη βρώμη και λίγα δημητριακά και είναι πάρα πολύ χορταστικό και δεν είναι και τόσο βαρύ, οπότε θα τρώω ένα τοστάκι. Οπότε επειδή έχω χάσει ήδη 6,5 με 7 κιλά, θέλω να συνεχίσω και να προσέχω όσο μπορώ τη διατροφή μου. Οπότε έχω μειώσει το φαγητό μου το βράδυ, να μην τρώω πολύ βαρύ φαγητό. Δημητριακά μου είναι αυτά εδώ που είναι με καλαμπόκι, πάρα πολύ νόστιμα είναι, και προσθέτω πάλι μελάκι αρκετό. Και έπειτα ανακατεύω όλα τα υλικά μαζί. Τώρα το βραδινό μου, θα φτιάξω κάτι να φάει και στον πάνω.
και μετά θα κάτσουμε να ξεκουραστούμε να δούμε καμία ταινία στο Netflix, κάτι τέτοιο. Και μετά θα μπορώ να κάνω ένα ντουζάκι, να χαλαρώσω, να λούσω και τα μαλλιά μου. Θα σας βάλω και κάποια πλάνα να σας δείξω πώς ήταν το μπάνιο. Δεν έχω την αρχική του μορφή, αλλά έχω όταν μπήκανε οι γυψοσανίδες νομίζω. Και πριν μπουν οι μπρίζες και πριν ολοκληρωθούν και μπουν όλα μα όλα τα πλακάκια. Κάνει και βιντεάκι στο προηγούμενο βίντεο που έφαψα και τα μαλλιά μου Ginger. Οπότε μπορείτε να δείτε και εκείνο το βιντεάκι, να δείτε πως ήταν το μπάνιο, γιατί το καθαρίσαμε και έγινε τέλειο. Ρωστούμε λίγο να χαλαρώσουμε και λογικά θα βάλω και λίγη σακριά να πιω. Ήπιαμε και χθες, έφτιαξα σνίτσελ με ριζάκι που ήρθε πάνω και κάτσαμε, είδαμε και μια ταινία. Οπότε μάλλον θα πιω και λίγη σαγκρία να χαλαρώσω και μετά θα πάω να κάνω το μπανάκι μου, να ξεκουραστώ. Αυτά. Θα τα πούμε πιο μετά. Πού είναι το αγοράκι μου εμένα? Πού είναι το καλό μου το αγοράκι εμένα? Τόμι, πού είσαι καρδούλα μου? Πού είναι το αγοράκι μου το όμορφο? Τώρα ξύνεται. Τόμι, είσαι το καλύτερο κουνελάκι. Είσαι το καλύτερο κουνελάκι. Τι κάνεις, κοιμάσαι? Ξεκουράζεσαι εσύ? Έφαγες Τόμι? Θα έρθεις στην αγκαλίτσα της θείας? Θα έρθεις, αγάπη μου? Έλα. Πού είναι τα γόρι μου? Πες για στα παιδάκια. Πες για στα παιδάκια. Έκανα το μπανάκι μου λοιπόν και έχω ετοιμαστεί, έχω βαφτεί λίγο, πάρα πολύ έτσι απαλά. Και θα πάμε για ένα καφεδάκι, μετά θα πάμε για ταινία. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εγώ εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και να περάσατε όμορφα κατά τη διάρκεια του βίντεο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βιντεάκι. Ας να χαμογελάτε πάντα και να σκέφτεστε αισιόδοξα και θετικά. Φιλάκια πολλά!